αλλά βγήκαν τρυπάνια, έσπασε η κλειδαριά, αποπειράθηκαν να μπουν μέσα. Η αλληλεγγύη του κόσμου δεν τους επέτρεψε να πάρουν το σπίτι, παραμείναμε μέσα και περάσαμε κάποιους μήνες με την αγωνία αυτή, την αγωνία που σε διαλύει, που πέφτεις κάθε βράδυ να κοιμηθείς και λες το πρωί θα μείνω σπίτι μου, θα μου σπάσουν πάλι την πόρτα και αν τη σπάσουν θα βρω τη δύναμη να αντισταθώ, θα είναι οι συνθήκες κατάλληλες να βρεθεί ο κόσμος πάλι δίπλα μου, να μ' αγκαλιάσει αυτή η αλληλεγγύη, αυτή η αγωνιστικότητα και να ταχθώ κι εγώ μαζί της και να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα και ίσως γίνουμε και κάποιοι μικροί φάροι για τόσο κόσμο σε αυτή τη λέλαπα των πληστηριασμών σήμερα που μαστίζει την Ελλάδα και ίσως όχι μόνο την Ελλάδα από ό,τι ακούστηκε στο τοποθετήσεις και του βουλευτή μας. Η δεύτερη φορά που μας ήρθαν, η πρώτη ήταν το Γενάρη, η δεύτερη, είχαν επιλέξει άτιμοι να έρθουν 27 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και 13, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι για αυτούς αυτού, οι επεδίωξαν να μου πούν κάτι, και μεσολαβούσε ένα Σαββατοκύπριακο και η Δευτέρα ήταν η τελευταία μέρα που είχαν δικαίωμα να εξώσουν ανθρώπους από τα σπίτια τους. Δεν ξέρω πού αντλήσαμε εγώ και η κόρη μου που είμαστε μέσα τη δύναμη να αντισταθούμε, ενώ δεν είχαμε καταλάβει καλά-καλά στην αρχή, ήταν πριν τις 7 η ώρα. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε αργότερα, είχε οργανωθεί μια στρατιωτικού τύπου επιχείρηση με 5 δημιουργίες ΜΑΤ, μια όπια. Είχαν απομονώσει σε απόσταση κυκλικά ενός οικοδομικού τετραγώνου, το οικοδομικό μας τετράγωνο. Δεν επέτρεπαν σε κανέναν να πλησιάσει. Βρέθηκαν βέβαια, παρόλο το καύσωνα που είχαμε τότε γύρω στους 42 βαθμούς, αν θυμάμαι, και ο περισσότερος κόσμος από την Αθήνα έλειπε, ξαναβρέθηκε το κουκουέ εκεί και πρωτοστάτησε. Βρέθηκαν βέβαια και απλοί άνθρωποι της γειτονιάς που μας γνώριζαν, αλλά και ήταν εκεί. Έπεσαν δακρυγόνα, πήγαν άνθρωποι σε νοσοκομεία. Εμείς μέσα δεν είχαμε εικόνα από όλα αυτά, αλλά είχαμε επαφή με συντρόφους του κουκουέ, ανθρώπους που μιλούσαμε και μας ενθάρρυναν, μας εμψύχωναν και έλεγαν κρατήστε, είμαστε μαζί σας, δεν θα φύγουμε από κάτω. Βρήκαμε το στένος και όταν μπουκάρισαν μέσα, να το πω έτσι, οι αστυνομικοί, που δεν φαινόντουσαν ότι είναι αστυνομικοί γιατί φορούσαν πολιτικά και είχα την τύχη, επειδή είναι κοντά το αστυνομικό τμήμα για κάποιες εργασίες που θα κάνω για τη δουλειά μου, να γνωρίζω φυσιογνωμικά το διοικητή κι άλλον έναν αστυνομικό, τους οποίους που είδα να εισβάλλουν με λωστούς και τροχούς μέσα στο σπίτι, σαν κοινοί εγκληματίες και κοινοί κλέφτες, όρμησα εκείνη την ώρα αναφέροντας τα ονόματά τους και προσπάθησα να τους εξωθήσω. Μέσα από μια διαδικασία που μάλλον δεν ενδιαφέρει τώρα να περιγράψω όλες τις λεπτομέρειες, καταφέραμε και τους βγάλαμε από το σπίτι. Ο κόσμος δεν μπόρεσε να πλησιάσει επάνω βεβαίως, αλλά ήταν κάτω και ευτυχώς που ήταν κάτω, γιατί διαφορετικά θα ήταν ζήτημα χρόνου να μας δείγουν και να μας πετάξουν έξω από το σπίτι μας. Δεν θα τους έβλεπε κανείς, δεν θα υπήρχε κανένας μάρτυρας. Η κόρη μου συγκεκριμένα στην προσπάθεια να μας εξώσουν τραυματίστηκε. Τέλος πάντων, όλο αυτό κράτησε από τις 7 παρα 10 μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι, ήρθαν εισαγγελείς, ήρθαν διάφοροι. Καταρθώσαμε και κατορθώνουμε να είμαστε ακόμα μέσα στο σπίτι μας. Έχουμε την προσδοκία ότι τελικά ο αγώνας αυτός που δίνουμε 2,5 χρόνια τώρα θα είναι νικηφόρος. Είμαστε βέβαιοι πλέον ότι το κουκουέ και η αλληλεγγύη του κόσμου θα είναι εκεί, όπως είναι σε τόσα σπίτια, όπως είναι σε κάθε δίκαιο αγώνα. Υποσχόμαστε ότι και εμείς θα είμαστε σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε τέτοια δύσκολη θέση, είτε αφορά πληστηριασμό είτε κάτι άλλο άδικο που γίνει. Και θα ήθελα να κλείσω, χωρίς να κουράζω άλλο με τη δική μου προσωπική υπόθεση, ότι μέσα από αυτό αντιλήφθηκα ότι, θα μου πεις τώρα, το αντιλήφθηκες, το ξέρουμε όλοι και το λέμε, ναι, αλλά όταν το βιώνεις έχει μια άλλη αξία να το καταθέσεις. Ότι δώσαμε ένα τιτάνιο αγώνα να βρούμε δικηγόρο να μας στηρίξει. Βρεθήκαμε απέναντι σε δικαστές που ήταν, ας μου επιτραπεί έκφραση, πιασμένοι. Έχουν δαπανηθεί τουλάχιστον
6 με 8.000 ευρώ σε όλο αυτό, σε δικαστικά έξοδα. Γνωρίζω ότι, εντάξει, ήμουν πάντα μία μισθοσυντήρητη και μάλιστα μονογονεϊκή οικογένεια. Σε αυτό το σπίτι μεγάλωσα τα παιδιά μου, από όταν γεννήθηκαν μόνοι μου. Είναι πολύ άδικο αυτό που έγινε. Ευτυχώς όμως είχα έστω τη δυνατότητα, ακόμα και αν χρειάστηκε να φάω μακαρόνια κάθε μέρα, να στηρίξω αυτόν τον αγώνα οικονομικά. Και θα τον στηρίξω μέχρι εκεί που δεν πάει, γιατί πρέπει να δικαιωθώ, γιατί με έχουν πάρει τηλέφωνο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, γιατί ξέχασα να πω από την αρχή ότι οι δικοί μου δεν ήταν μία μεγάλη οφειλή από τράπεζες και φαντ, αλλά ήταν μία οφειλή δήθεν σε κοινόχρηστα, γιατί δεν είναι βεβαιωμένη πουθενά, της τάξης των 800 ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε, 800 ευρώ οφειλή τόλμησαν να ξεκινήσουν μία διαδικασία πληστηριασμού, να τελεσφορήσει εν κρυπτό από εμάς και τελικά, αφού είχε γίνει ο πληστηριασμός, να μάθουν ότι έγινε και να δούμε τον αγώνα που δώσαμε και νομικά και κινηματικά. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, δεδομένου ότι η δική μας προστατευόταν από τον νόμο Κατσέλη και με όλες αυτές τις ανομίες και την έλλειψη κράτους δικαίου μας πετάξανε, δεν ξέρω πώς ή ξέρω, αλλά αυτά αποτελούν νομικές ενέργειες που θα κάνω στη συνέχεια με τους δικηγόρους μου, μας πέταξαν από τον νόμο Κατσέλη παράτυπα, πήραν το σπίτι και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό συνολικά σε όλη στην Ελλάδα, να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Να μπει τουλάχιστον ένα όριο, δεν μπορεί για 500 ευρώ να έχει δικαίωμα ο κάθε συμβολεογραφίσκος, να το πω έτσι, να βγάζει πρώτη κατοικία σε πληστηριασμό και μάλιστα λαϊκή κατοικία. Και επίσης, επειδή τα φαν, αφού μετά ασχολήθηκα με τα θέματα των πληστηριασμών, αντιλήφθηκα ότι αγόρασαν για το 13% την αξία των δανείων, να δοθεί μια δυνατότητα στους ανθρώπους που οφείλουν στις τράπεζες να ενημερώνονται στη μεταπόληση και να αγοράζουν τα δάνειά τους αυτοί έστω με ένα ευρώ παραπάνω από την τιμή που είναι τα φαν. Εγώ θα χαιρόμουν πολύ να δω αυτό το πράγμα να γίνεται πραγματικότητα κάποια στιγμή. Όπως θα χαιρόμουν να έβλεπα ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Θα ήθελα εδώ να πω πως τίποτα δεν κάνεις μόνος σου. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών τελικά. Και ενώ όλο αυτό που ζω είναι τόσο δύσκολο, σήμερα που βρίσκομαι και εδώ ανάμεσά σας, όλο αυτόν τον καιρό που μοιράζομαι τόσες δύσκολες περιπτώσεις με τόσους άλλους ανθρώπους, είτε είναι αμαία, όπως αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις που γνωρίσαμε, είτε είναι πιο ευκατάστατοι, ας το πούμε, ή αρτιμελείς άνθρωποι, όπως είμαι εγώ εμπλεγμένο, να είμαστε δίπλα, ο ένας δίπλα στον άλλον και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε να αλλάξει και το νομικό καθεστώς σε συνεργασία πάντα με κόμματα που στηρίζουν ενέργειες δίκαιες για το λαό. Σας ευχαριστώ πολύ.